Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είχα μία απορία, αλλά τώρα κατάλαβα. Ο κύριος Μητσοτάκης, η αγωνία του είναι ότι η τροπολογία αυτή κατατέθηκε από τους βουλευτές και όχι από υπουργό, από βουλευτή. Και δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι ότι ο βουλευτής ήταν από την Κοζάνη, αλλά μάλλον το πρόβλημά του είναι η υποτίμηση του ρόλου του βουλευτή και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πιστεύοντας ότι οι βουλευτές δεν έχουν ρόλο σε αυτό το κοινοβούλιο και δεν πρέπει να καταθέτουν τροπολογίες. Το δεύτερο που κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε... Κάντε ησυχία, κύριε Παπαδόπουλε! Είναι ότι παρακαλώ! Το δεύτερο που κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μετανιώσει και θέλει να υπερψηφίσει την τροπολογία. Διότι κατανοεί ότι καλό είναι το παιχνιδάκι το κοινοβουλευτικό για τις εντυπώσεις, αλλά αύριο θα βγει και έξω από την αίθουσα. Και όταν θα πάει να συναντήσει τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να απολυθούν, επειδή κάποιοι σε πολλές επιχειρήσεις, καθίστε κάτω, σε πολλές επιχειρήσεις, όταν θα πάει να ήσυχα παρακαλώ, όταν θα πάει να συναντήσει τους ίδιους τους βουλευτές του, όταν θα πάει να συναντήσει ησυχία τους βουλευτές του, οι οποίοι κατανοούν ότι δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να μην υπάρχουν νόμοι και κανόνες και δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να γίνονται διαγωνισμοί και να έρχονται επενδυτές και να χρεώνονται τα χρέη, όχι τα χρέη, να χρεώνονται πρόστιμα και όχι προστήματα, πρόστιμα τα οποία αφορούν προηγούμενη διαχείριση των προηγούμενων διοικήσεων, διότι αυτό δεν συμβαίνει σε καμία ευνομούμενη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα βρεθεί στη δυσκολία να μην μπορεί να υπερασπιστεί τη στάση του μέσα στη Βουλή. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σήμερα αποδεικνύεται αυτό που έχω ξαναπεί. Η Νέα Δημοκρατία, μια παράταξη η οποία κυβέρνησε για πολλά χρόνια τον τόπο, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, που το μόνο που έχει να κάνει είναι να λέει εκλογές, εκλογές, εκλογές για να έρθουμε στην εξουσία εμείς που λαιλατήσαμε και χρεοκοπήσαμε τον τόπο, χωρίς πρόταση εναλλακτική, χωρίς θέση, χωρίς τάση, χωρίς ευθύνη για το μέλλον της χώρας. Και βεβαίως αυτό μπορεί να είναι θεμητό για μια παράταξη η οποία θέλει να προσελκύει την δυσαρέσκεια, θέλει να προσελκύει και να ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς με ακροδεξιά εξαπτέρυγα και φερέφωνα. Δεν μπορεί όμως να είναι ούτε για τον τόπο ωφέλιμο, ούτε για μια παράταξη που θέλει να είναι κυβερνώσει. Μπορεί για κόμματα του 3 και του 5% να είναι κάτι θεμητό. Όχι για σας, κύριε Μητσοτάκη. Λυπάμαι λοιπόν για τη συμπεριφορά σας. Ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να γίνει κανονικά η διαδικασία και να πάρουν όλες τις ευθύνες τους. Όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές. Και τι να κάνουμε, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μην ψηφίσουν, αλλά τι να κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, έτσι έχει κοινωνική διαδικασία. Σταματήστε ένα λεπτό. Σταματήστε ένα. Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ, επειδή θέλουν να μιλήσουν και άλλοι επικεφαλείς στο κόμμα. Εντάξει.